Εκκλησία. Εκκλησία την έκανε το τεσά, το πώς. Ναι, ναι. Το κανένε ο... Τα τεσά η λαφέλε... Λεφίσα παπακόσα. Είσαι τρία καστόνια. Ένα τσαγκάρι, ένα τεσινατόρ και ο άλλος ήταν στα χημικά αρόπουλα. Τον λέει. Και μια κόρη. Η κόρη δασκάλα. Η παπαδιά. Παπακώστας. Κάμε την εκκλησία, τον γιο ήταν ο Παπακώστας. Ναι, ναι. Αλλά, την αλήθεια ήταν ο Παπαδούκας. Βάλε το χέρι με το μέρα. Άρα, δεν τα λέω. Λοιπόν, ήταν το κομμάτι μεγάλο. Κάπου το 350 μέτρα. Αλλά, δεν είχαν τα κυριότερα και πήραμε το κομμάτι αυτό, μας δώσαν το κομμάτι, πού τι πάλι, πού πώς είτε, γιατί η εκκλησία, Ρουί Γρακιλοτιέρα, είχαμε μια μεγάλη σάλα και ο κόσμος από το πολύ ήμασταν όξο, γεμάτο από μέσα. Αλλά τι έκανουμε, είχαμε το Τσαγκουρίδι, το Λαμπρινίδι, το ποιος άλλος ήταν, Κωνσταντινίδη, όλοι αυτοί ήταν οι μεγάλοι. Ρε τι κάνουμε, ρε, φράγκο. Ήμαστε στην Ελλάδα, ο εργάτης. Άρα με στα φαρμάκια δουλεύγαμε. Δεν είχε θέση. Και τι, θα με πλάς, να πλήβρομες πλάς. Να πάρει, να δώσει ένα φραγκάκι. Λοιπόν, τι όμως καιρό, άμα πας, για να σηκώσω το σταυρό, επειδή δηλαδή ήταν δώρο, είσαι ένα Γιάννη από τη Σμύρνη. Και οι Τούρκοι του σπάσαν το ποδάρι. Και ο Φουκαριάς που πήγαν να το κάνουν, κάθε χρόνο πήγε στην εκκλησία και είπε: την πληρώνει ο Φουκαριάς. Να σηκώσει το σταυρό, να βοηθήσει η Παναγιά να το κάνουν το κόκκαλο. Να, ο Γιάννης ο. Τι να κάνει, αλλά κάθε χρόνο τι να κάνει, την πληρωμή του. Επειδή την έβαζε να σηκώσει το σταυρό. Να πάρει το Πευλάσιο. Λέει αυτό δεν είναι καλό. Σα σε πάπια. Να σηκώνει το σταυρό και να. Αμα είπε που Πευλάσιο λέει. Δεν πρέπει να σηκώνω να πληρώνουμε το σταυρό. Απορρέπεται. Ναι. Και έτσι λοιπόν. Το σταματήσανε. Ήταν καλός. Καλός παυτός ο... Ωλαλα. Ποιος? Λέει του Λαμπρινίδη. Κώστα, αν δεν είσαι τον εσύ, θα ρωτά που θα φύγει από εδώ. Γιατί είπατε. Γιατί εσύ είσαι. Έξε τον Λαμπρινίδη, εσύ είσαι. Εσύ είσαι το καβάρι. Και το καμιονάκι που είσαι, λέει, να φάει, μας αρχίσει να γίνει. Είναι το πλησίο μου, είναι πολύ λεκέρ και Έλληνες που είσαι εδώ, θα γεμίσουμε το καφέ να πάμε στην εκκλησία. Ναι, ήταν ιδίως. Ο Φουκαριάς, τι να κάνει. Αλλά Κώστα, λοιπόν, τα είσαι καλά. Ήτανε πολύ, πώς το λένε, θεοδικός, θεολογικός, βαλά, θεό είμαι. Και όλη η οικογένεια του Λαμπρινίδη είμαστε του Θεού άνθρωποι. Γι' αυτό και ο Θεός που να έχει δόξα μας βοηθάει. Με όλη τη δύναμη του Θεού, αλλά δεν μπορώ να πω. Όλος ο κόσμος που φέρει, για να ζήσεις πάρα, όπου να πας, απλά να ζήσεις πάρα. Το γαμώ, με άμα είναι μια φαμίλια από πίσω, σου βοηθάνε μια, ναι, και έτσι, δόξα τω Θεώ, ένας με τον άλλο, ένα με τον άλλο. Η φαμίλια του Λαμπρινίτου γεννήκανε, τώρα δόξα τω Θεώ, εσύ γιατρό, εσύ ξέρω τι κόμμα, τι έπαιξε. Γιατί ο αξέρχος μου ο μεγάλος είναι στο Μιλιμπέλ. Το ξέρεις, ο Δήμος. Πει να τον ευρύς. Το ξέρω. Α, πει. Το ξέρω, τον έχω συναντήσει πολλές φορές. Ναι. Ξέρω αν έχει πολλούς. Πρέπει να βαστάνε καλά την εκκλησία, γιατί οι παλιοί υποφέραμε. Δεν κερδίζαμε. Φράγκο ήταν. Πήγαινε από Τσιερή, πήγαινε στην εκκλησία τότε. Α, από Τσιερή ήταν το Αλέξανδρος ο γραμμό. Επίσης τον ελληνισμό και δουλεύανε, τους έκανε
ένα εκκλησιάκι, ξυπάται. Ναι. Και βγάλει τον Άγιο Αλέξανδρο. Γιατί ο πατρόνος του γραμμού ήταν Αλεξάνδρο. Αλλά Αλέξανδρο τον λέγανε. Και το σήκανε τον ελληνισμό που είχε πολλούς, το σήκανε το όνομα του Άγιο Αλεξάνδρου. Αλλά. Γιατί οι Λαμπρινίδες, ο θείος μου εδώ είχε ρεστορά εκεί. Επειδή ο πατέρας μου χάθηνε με τον ληχτρισμό εκεί, είπε η οικογένεια Λαμπρινίδη, είπε η κόρη του γραμμό, να βοηθήσουμε αυτή την οικογένεια. Εμάς ήθελα να μας φέρει στη Γαλλία. Εμένα, την αδερφή μου και τον αδερφό μου τον μικρό. Με βάσα μικρή. 4-5 χρονών. Εγώ ήμουν 5 χρονών, η Φλόρα 3, Στεφανής 2. Εμάς φύσανε. Αλλά τους άλλους τους δυο τους πήραν. Έτσι, οι καλυμιές τους χώσαν από κάτω ποτέ. Σπαγιορόμπες. Ζαβέντε ρόμπο. Αλλά δεν ξέρω τραπέζι, ζάζε τα. Πού πασεύω, πατού. Τι γίνεται, τι γίνονταν στον κόσμο να έρθει να κάνεις ακροαγιά. Δόξα τω Θεώ. Τα καταφέραμε, είστε στη Γαλλία. Όπως λέει, ρε μάνα, εδώ στην Αίγυπτο εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε. Να ψωμίσουμε την πύρα και την ψήρα. Για παρά δούμε τους άλλους. Και ήρθαμε εδώ και βρήκαμε το Μύδι 18 χρονών, ο Δήμος, αυτός είναι καλός Μαρμαράς. Αλλά ήμουν στην Αθήνα, γιατί ένας αυτός τον ξέρενε, τον πήρε μαζί του ένας καλός μάστορας, στη γεια μας. Και τον έκανε αρχιμάστορα. Αμάθεμε νεράκι, βάρτου νεράκι. Και έτσι, δόξα τω Θεώ, τα καταφέραμε και ζήσαμε καλά. Ωραία. Δόξα τω Θεώ. Και στο σάστησε νεπίσης. Πού θέλεσα εγώ να κάνω τα παιδιά μου, πώς τα έκανα. Πού μπορούσα εγώ να βρω μια θέση. Από το σιγά να ανέβω, να γίνω κοντομέτρη γενεράλ. Τι πρέπει να κάνουν οι νέοι για την, σήμερα. Ο ένας Ελλήνας να βοηθάει τα νουνέλληνα. Όπως έκανε με εμείς οι Λαμπρινίδες. Εγώ στο εργοστάσιο από 4-4-5. Ένας ήρθε από τη Μασσαλία, θέσε να λυπάμαι τη φαμίλια του. Ήταν ο Ριζίνα από τα... Ο πατέρας ήταν παπάς στην Λέρο. Ρε Μιχάλη, τι αφήνω να πάω. Ψάνω και πέρα με τα κατατατατά, πέρα και τα ψέματα, τον έβαλα μέσα. Έλα εδώ, πάνε κονέα. Μου λέει, γιατί. Ρε παιδιά. Ο Ασιγιώρη έσπασε το αυτοκίνητό του, εγώ του το έκανα καινούριο. Μιχάλη, τι θα σου κάνω, τι θα μου κάνεις. Έχω ένα φίλο καλό. Αλλά αν παίρνουσε στον Λαμπρινίδη, παίρνουσε τώρα, γλουγλου του παίρνουσα και το... τι θα κάνουμε, ναι. Να του δώσουμε μια θέση καλή. Τι να κάνουμε. Είναι δύσκολο. Τα βαγκόνια, αν πάει κανένας άνθρωπος να σκοτωθεί, θα τον πληρώσει εσύ για ποιος ακριβά. Τι θα κάνουμε. Να το βάλουμε, ναι, να πάρει κανένα. Και τον έβαλα να κάνει ακροσέ τα βαγκόνια. Και ήσαινε και το μηχάνημα το μεγάλο, το βάζανε μπρος, έκανε ακροσέ τα βαγκόνια. Γιατί με το σαρμό, θα ρεσάλευε το καυτό με το κάρβουνο. Και πάμε έρχονταν τα βαγόνια, τον έβαλα μέσα, ήφερε και την οικογένεια του όλοι εδώ. Ναι, αφού ύστερα, κανένα πολλά πράγματα βοηθούσα, άμα δεν βλέπα κανένα τη σχολεία. Εδώ να κουτμά να βοηθήσω, θα πούμε και κανένα ψέμα. Πρέπει να πω, μπορείς, άμα δεν πήρε καμιά πατώ, η αλήθεια. Πρέπει να πούμε και κανένα ψέμα. Όπως εγώ λοιπόν ήμουν τα χέρια, δόξα τω Θεώ, καλά. Και βοηθούσα, πώς θα σου δώσω. Μα δεν θα μου δώσεις τίποτα, δεν θέλω τίποτα. Το ένα σερβίς, ένα σερβίς. Αλλό, κάνει άρευε είναι ο κατζιό. Ωραία. Κάνε το καλό, λέει, το βρίσκεις από το κέντρο. Ωραία. Θα με πληρώσει, δεν θυριάζουμε τίποτα. Αλλό, δόξα τω Θεώ. Βοηθούσα, με βοηθούσανε. Γι' αυτό ανέβηκα και ψηλά.
Εδώ γίνηκα μεγάλος. Ήρθε η κοντομέτρη με τα μοτόρια, γιατί τον καιρό ήταν ακριβό ένα παπαλτό. Το μοτόρι ήταν τόσο εδώ, πρέπει να περάσω από τα χέρια μου. Μου λέει ο πατρός, Λαμπρινίδη, πόσο καιρό θα βασίξει. Πατρόνε, ξέρεις πολύ καλά, εγώ πρέπει να ξέρω το σοβόρ. Και μου οδηγάει, 200 χιλιόμετρα. Δεν σας ενημέτρω. Τι λες, βέβαια. Το γραφείο, πατρόνας. Είχα 6-7 καμιό μέσα. Γιατί πρώτα τα βάβαια όλα, ήταν άλλο. Το έκανε το πράγμα πια να το πειράσει στον πελάτη, να το πουλήσει. Δεν είναι τώρα, τώρα έχει σωστή, τέφτα, ξέρω. Λοιπόν, το εργοστάσιο ήσυνε τα δικά του καμιόνια, τα δικό του σοφόρ, του δοκάτες, του εργάτες και εγώ έκανα νομέ τον καλό εργάτη. Θυμάστε την εκκλησία πριν La Grande Rue de Guillotière. Ναι. Την εκκλησία που ήταν πριν από αυτήν. Α, μια άλλη. Θυμάστε άλλη, που ήταν πιο μικρή ακόμα. Αυτό ήταν. Στη Λιόν. Ήταν μια εκκλησία πριν La Grande Rue. Αβάν, που ήταν εκεί πέρα. Όλοι. Πριν La Grande Rue de Guillotière. Ναι. Θυμάστε πια πού ήταν αυτή η εκκλησία. Τη θυμάστε. Πώς θα πληρώναμε. Όχι, no, όχι. Πού ήταν η πρώτη, πρώτη. Πού ήταν. Εκκλησίες. Ναι, ναι. Όπως να πω. Εκεί που είσαι σχαλιά εκεί πέρα και ήταν η πρώτη εκκλησία. Ένα μικρό καμαράκι. Δεν είχε θέση, ήμασταν την είχαν εντόπιο για να είμαι στα σκαλιά. Και ήσαρα με, βρήκαμε Ρουί Σαντ Γραν Κιλοτιέρα. Εδώ ήταν μεγάλη. Τα μεγάλη, αλλά και το κάτι μεγάλη ήμασταν όξο. Γεμάτη εκκλησία. Βρένε, τα κάνουμε τσιδά. Λοιπόν, και τον καιρό, για να ψάξουμε, ήταν του Εμίλιος ο συγχωρημένος αυτό, δεν ξέρω εγώ τι. Είχαμε και καλό πρόξενο, να πεις την αλήθεια, ήταν καλό παιδί, καλό πάρα πολύ. Και ήταν από την Αίγυπτο και μετά από την Αίγυπτο με εκτιμούσε, λέει, και εγώ το εκτιμούσα. Και έτσι κάναμε, άμα ήταν κανένα από αυτό, ναι, με εκτιμούσε, το εκτιμούσα. Άμα ήταν κάτι πεις να ψάξω κανένα παιδί, φίλο, πήγαινα εκεί πέρα, τάσαζε. Σχολείο ελληνικό. Πού ήταν από κάτω ήταν. Πού ήταν το ελληνικό σχολείο. Έχει σχολείο. Το σχολείο ήταν στην εκκλησία. Από κάτω. Ναι. Δεν έχει καλή ώρα, τώρα εσείς κάνετε σχολείο. Έχετε πολλούς μαθητές. Έχω. Καμιά κοσαριά. Πλούς. Μπράβο. Να τους βοηθάς να γίνουν, να βαστούν αυτά που φύγανε ξεροί. Φράγκο, οι δηλητηριασμένοι άνθρωποι το φώνανε. Σου λέω, φράγκο. Μέσα στην εκκλησία. Τα έκανε ο Παπακώστας. Ναι, ο Παπακώστας ύστερα ήρθανε. Η γυναίκα του, η γυναίκα του Παπακώστα. Ναι. Ήταν δασκάλα. Ναι, μάθανε τα. Εσείς αν έχετε πολλά παιδιά, καλά. Δόξα τον Κύριο. Άμα έρχονται τα παιδιά, μακάρι να ήταν κοντά. Πρώτα που οδηγούσα, τώρα που να οδηγάω, υπέρνα του ξάδερφου μου τα παιδιά στην εκκλησία, στο Λίο. Δηλαδή, με τώρα να οδηγάω, δόξα τον Κύριο. Θυμάστε τον πόλεμο, τον πόλεμο το μεγάλο, το θυμάστε. Εμάς. Ναι, εδώ τον πόλεμο, το θυμάστε. Ναι. Ο πόλεμος. Ναι. 100 γραμμάρια ψωμί, 100 γραμμάρια βούτυρο, 100... Ποφέραν πολύ. Έχω ένα παλιό ποδήλατο, είναι κρεμασμένο μέσα στο γκαράζ. Το ποδήλατο να παφέρω ένα κιλό πατάτες. Αν έχουμε κανένα πανταλό, ήμασταν και νέοι, είχαμε και κανένα πανταλό, είχαμε ένα τζευγάρι κάρσες, σεργοτία, τα... Τι θέλεις, έχεις ένα κομμάτι λάρδος. Αλλά ας τόσο ένα ζευγάρι κάρσες. Ένα κομμάτι λάρδος, ένα κομμάτι φτώ. Αλλά τα παίρνουσαμε. Μια φορά με πιάσανε στον δρόμο. Γάλλοι, σαλοκρίδες. Μου τα πήραν όλα. Τα πήραν το ποδήλατο. Είχανα 200 χιλιόμετρα. Να πάω από το πρωί. Για πρωί έρχομαι το βράδυ. 6 ώρα, 7 το βράδυ. Με ποδήλατο. Και έτσι τα παίρναμε να τα βγάλουμε πέρα. Πότε πατάτες, πότε αυτά, ό,τι κι αν είναι, βρίσκαμε, κάνα κομμάτι λάρδος,
τα καταφέραμε, δόξα τω Θεώ. Ήτανε τα... Ναι, ήτανε δύσκολα, πολύ δύσκολα. Εσείς πότε γεννηθήκατε, ποια χρονιά? Αμβάν, μήνες Αμβάν. Ναι. Σαν όμως γιόλου.